Στο θέμα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός των εμβολιασμών και πρέπει, υπάρχει αγωνία όλου του κόσμου κατά πόσο ομαλά εξελίσσονται οι εμβολιασμοί. Το Κέντρο Υγείας λοιπόν Καμηνίων επισκέφθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μίλησε για την πορεία των εμβολίων και ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 140.000 πολίτες. Πάμε να το δούμε. Το κέντρο στα Καμίνια διαθέτει 4 γραμμές εμβολιασμού. Έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί από την Τετάρτη και βάσει των ραντεβού υπολογίζεται ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν εμβολιαστεί στο συγκεκριμένο κέντρο 200 συμπολίτες μας. Τώρα ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με ηλικιωμένους άνω των 85 ετών, οι οποίοι είχαν προσέλθει για το ραντεβού τους για να εμβολιαστούν. Συνομίλησε και με τους συνοδούς τους, αλλά και με το υγειονομικό προσωπικό για την πορεία της διαδικασίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ξεπεράσει τις 140.000 εμβολιασμούς. Εμφανίστηκε μάλιστα αισιόδοξος ότι αυτοί οι ρυθμοί μπορούν να επιταχυνθούν. Σημείωσε ωστόσο ότι η ροή των εμβολίων φυσικά εξαρτάται και από τις εταιρείες. Στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός και στο έργο των υγειονομικών, αλλά και στους συγγενείς, οι οποίοι συνοδεύουν τους ηλικιωμένους για αυτά τα ραντεβού. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια συγκινητική εικόνα που δίνει το πιο ισχυρό μήνυμα διαγενειακής αλληλεγγύης. Πώς είστε? Τελειώσαμε. Όλα καλά πήγατε? Πολύ ωραία. Από πάνω δεν κατάλαβα τι λένε εσύ. Δεν καταλάβατε τίποτα, γιατί έχουμε εξαιρετικές νοσηλεύτες εδώ που σας προσέχουμε. Εξαιρετικές. Εντάξει, με τα ραντεβού όλα καλά. Τέλεια. Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και να προσέχετε. Έχουμε και δεύτερη δόση να κάνουμε. Το ξέρουμε. Η διαδικασία του εμβολιασμού προχωράει ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει. Χθες κάναμε παραπάνω από 17.000 εμβόλια σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχουμε ξεπεράσει τους 140.000 εμβολιασμούς από τότε που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και με αυτή την ταχύτητα. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα εμβόλια. Πλην όμως, ο αριθμός των εμβολίων, ως γνωστόν, είναι καθορισμένος από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τις εταιρείες και από τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Πνευματικό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, καλό Σαββατόβραδο. Καλησπέρα, κύριε Πουθιώτη. Καλό Σαββατόβραδο. Καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι. Να είστε καλά, με υγεία. Να καλησπερίσω τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώγιακα. Έχουμε άλλη θέμα με τον ήχο. Αυτά τα Skype, να δω πότε ο Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα να γλιτώσουμε με το θέμα των εμβολίων και την πανδημία, αλλά πρέπει να γλιτώσουμε και με αυτά τα Skype. Ναι, αλλά τώρα έρχεται και μία μετάλλαξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Όσο υπάρχει ο ιός, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε υπομονή. Ακούμε τον κύριο Γιώγιακα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, είστε καλά? Μια χαρά, εσείς? Καλά, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Να καλησπερίσω τον κύριο Παπα... για μια ακόμη φορά στο σταθμό. Να είστε καλά, τιμή μας. Τον κύριο Αθανάσιο Σάκη Παπαδόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Εύχομαι καλή χρονιά. Εύχομαι να εμβολιαστούμε. Αμήν. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φραγκίδη, το βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Φραγκίδη, καλησπέρα, καλή χρονιά τηλεοπτικά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι η χρονιά αυτή να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Το ευχόμαστε όλοι πραγματικά, γιατί το σημαντικότερο ήταν και η έναρξη της εκπομπής. Επειδή τυχαίνουν και θέματα υγείας, να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε πρώτα αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας και για όλους τους Έλληνες. Για τις οικογένειές μας, τα παιδιά, τους συγγενείς μας, για όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κυρία Παλετσάκη. Να ξεκινήσουμε για με το τα θέμα όσα των... είπε ναι, ο Πρωθυπουργός. Να ξεκινήσουμε με το σχολιασμό για το τι γίνεται με την πορεία των εμβολιασμών. Ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ τον κόσμο, καθώς δεν τρέχουν και πολύ γρήγορα οι εμβολιασμοί μέχρι στιγμής. Να πάρουμε την πρώτη γνώμη. Ναι, μας ακούτε. Ο κύριος Πνευματικέ, μας ακούτε? Βεβαίως. Μια πρώτη γνώμη από σας, παρακαλώ να κάνετε σύντομες τοποθετήσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, πορεία των εμβολιασμών. Συμμερίζεστε αυτό που λέει ο κόσμος, ότι δεν τρέχουν πολύ γρήγορα το πρόγραμμα των εμβολιασμών και ίσως θα έπρεπε να τρέξει γρηγορότερα?
Κοιτάξτε, πρέπει κάποιος να δει το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν έχουμε αρκετά εμβόλια, άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να εντάξουμε πάρα πολλά εμβολιαστικά κέντρα στην παρούσα φάση, διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εμβόλια να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλο τον πληθυσμό. Σιγά σιγά με τις προσπάθειες της κυβέρνησης και με τη συνεργασία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερα εμβόλια τόσο από τη Pfizer όσο από την, και από τις υπόλοιπες εταιρείες, σιγά σιγά που θα αρχίσουν να δέχονται, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να είναι αποδεκτό το εμβόλιο για ευρεία χρήση, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ικανές ποσότητες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν είχαμε πολύ περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, δεν θα καταφέρναμε να εμβολιάσουμε περισσότερους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα λόγω αυτής της καθυστέρησης που έχει προκληθεί από μια αδράνεια που εμφάνισε κατά κάποιο τρόπο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι προφανές. Ότι η παροχή των εμβολίων στη χώρα μας δεν είναι με κατόπιν συμφωνίας που έχουμε με την Ευρώπη. Οπότε, όταν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό. Βλέπετε όμως ότι ήδη ο αριθμός των εμβολιαζόμενων καθημερινά αυξάνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε ότι σύντομα θα φτάσουμε στα επιθυμητά νούμερα που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός μας. Και λοιπόν, πάντως, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γεώργιακα, να πούμε ότι κάνει προσωπική και ο ίδιος που πρωθυπουργός προσπάθεια για να φτάσουμε ακόμα σε μεγαλύτερα νούμερα εμβολίων για την Ελλάδα, ακόμα πιο γρήγορα, κύριε Γεώργιακα. Κύριε Πουρσιώτη, εγώ θα μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει στο νομό μου, στη Σκοπία, παρόλο που είμαστε ένας ακόμα μέρος νομός. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, στους οποίους πιλιατών εμβολιάζονται τουλάχιστον 130 με 140 άτομα την ημέρα. Κάτι που δείχνει ότι αναλογικά είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό σε σχέση και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά πάνω απ' όλα, το καλό είναι ότι ο κόσμος είναι θετικός πλέον στον εμβολιασμό, έχει κατανοήσει την αναγκαιότητά του και θέλω να πιστεύω ότι με την κυβερνία και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, αλλά και της κυβέρνησης γενικότερα, θα καταφέρουμε σύντομα με όλες τις κινήσεις που γίνονται να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εμβόλια που σημαίνει να εμβολιαστεί ο ελληνικός πληθυσμός και να αποκτήσουμε το πλεονέκτημα εκείνο που χρειάζεται απέναντι στον κορονοϊό και να επανέλθουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην κανονικότητα. Ωραία, κύριε Γεώργιακα, μία τελεία από εσάς. Για να πάμε να ρωτήσουμε τη γνώμη του κυρίου Παπαδόπουλου. Καθώς πολλοί πιστεύουν ότι ο ρυθμός των εμβολίων στην Ελλάδα είναι μικρότερος από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Μπορείτε να μας μιλήσετε, μας ακούτε, γιατί έχουμε προβλήματα με το Skype. Άλλοτε σας έχουμε, άλλοτε σας χάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να τα αποκαταστήσουμε. Κύριε Παπαδόπουλε. Ακούω πολύ καλά. Ωραία. Μας ακούτε καλά. Βεβαίως. Ωραία. Μια γνώμη για τον ρυθμό των εμβολίων μέχρι στιγμής. Για το ρυθμό των εμβολιασμών, ναι. Σας έλεγα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο επίπεδο της Ευρώπης και δυσλειτουργία στο επίπεδο της χώρας μας. Στο νομό των Κάλλων, ενώ ανακοινώθηκαν 12 εμβολιαστικά κέντρα, λειτουργεί ως τέτοιο μόνο το νομό των Κάλλων και το κέντρο Υγείας Πύλης. Η Καλάκα είναι κάτω από τα μετέωρα, μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού και βέβαια ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός και είναι και η πρωτεύουσα μιας επαρχίας η οποία είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας, η δεύτερη σε έκταση επαρχία της χώρας. Και όμως το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, το οποίο επισκεφθήκατε, ενώ είναι πανέλη από πλευράς οργάνωσης της ομάδας των γιατρών, των νοσηλευτών, όλου του προσωπικού, δεν έχει εφοδιαστεί με εμβόλια ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει και αυτό στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής μας και ειδικά των ανθρώπων μεγάλης ηλικίας, καθώς οι αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν για να κάνουν τον εμβολιασμό οι άνω των 85, τώρα οι άνω των 80, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι, σωστή αυτή η επισήμανση που κάνετε. Σωστή επισήμανση. Πώς θα σταθούν τα μηνύματα στην κυβέρνηση που σχεδιάζει. Θα απαντήσει η κυβέρνηση. Καλύτερα. Θα απαντήσει. Ωραία. Κύριε και Φραγκίδη. Να ρωτήσουμε τον κύριο Φραγκίδη και αν μπορούμε να έχουμε καλύτερο ήχο από το control από όλους, γιατί είναι με δυσκολία γίνεται η επικοινωνία μας. Κύριε Φραγκίδη.
Ναι, καταρχήν να πω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και έξω από πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί ο κόσμος πλέον δεν θέλει να ακούει τέτοιες κριτικές, αλλά να βλέπει αποτελέσματα. Δυστυχώς, πιστεύω ακόμα ότι το πρόβλημα του εμβολιασμού είναι μεγάλο και έχει δύο πηγές που το κάνουν μεγάλο. Το ένα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει ότι δεν ήταν καλά οργανωμένη ούτως ώστε να έχει τον απαραίτητο αριθμό εμβολίων για να μπορεί να προχωρήσει ο εμβολιασμός χωρίς προβλήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη δικιά μας τη χώρα που δείχνει ότι με τον ρυθμό που πάμε, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, 140.000 είναι οι εμβολιασμοί. Αν σκεφτούμε ότι για να έχουμε μία ανοσία, παλιά λέγαμε αγέλης, πρέπει να εμβολιαστεί περίπου το 70% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα αυτό υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν έχουμε μπροστά μας να εμβολιάσουμε 5,5 εκατομμύρια και πάρα πολλοί από αυτούς θα κάνουν δύο δόσεις και όχι μία δόση, όπως είναι το εμβόλιο που θα έρθει αργότερα τη Johnson, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Άρα, έτσι όπως πάνε οι εμβολιαστοί, θα αργήσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι όπως ανακοινώθηκαν στην αρχή από την κυβέρνηση ότι θα έχουμε περίπου πάνω από 1,000 εμβολιαστικά κέντρα και τώρα έχουμε πολύ λιγότερα από τα μισά, πρέπει να ρίξουμε ένα βάρος τέτοιο ούτως ώστε να ανοίξουν πολλές δυνατότητες και στα νοσοκομεία και σε όλα τα κέντρα υγείας που υπάρχουν για να γίνονται οι μαζικοί εμβολιασμοί. Παράλληλα δεν ξέρω αν οι άλλοι συνάδελφοι που είμαστε όλοι γιατροί από ό,τι βλέπω στο πάνελ και συζητούμε αν έχουν τέτοια προβλήματα, αλλά εγώ βλέπω στο Κιλκής παρόλο που οι εμβολιασμοί πάνε σημαντικά καλά σε σχέση με άλλους νομούς γύρω, είναι πολύ πίσω. Δηλαδή σε ένα πληθυσμό πάνω από 80.000 έχουν εμβολιαστεί κάτι περισσότερο από 1.100-1.200 μέχρι τώρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και αυτό έχει να κάνει και με πολλούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν διότι δεν έχουν την κατάσταση. Κύριε Φραγκίδη, την ανοχή σας για να βάζουμε τελείες να απαντήσει καθώς υπάρχουν πολλά θέματα και είναι βασικό ότι είναι γιατροί όλοι. Επειδή ακούστηκαν τα δύο θέματα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ, να δώσω το λόγο στον κύριο Πνευματικό για να απαντήσει στα όσα είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Γιατί το επισημαίνω ότι χρειάζονται περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα και περισσότερα εμβόλια. Ναι, ακούστε, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα logistics, ας πούμε, με το εμβόλιο. Το εμβόλιο που έχουμε στη διάθεσή μας από τη Pfizer αυτή τη στιγμή χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό μεταφοράς από τα κέντρα. Χρειάζεται να είναι σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά ψυγεία κτλ. Άρα είναι δύσκολο με τη λογική να μπορεί να φτάσει αυτό το εμβόλιο σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Και αυτό το λέω σε απάντηση στον κύριο Παπαδόπουλο, που δυστυχώς και το έχουμε επισημάνει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή, στο δικό μας τον νομό, στην Εύβοια. Υπάρχουν πολλά παράπονα από κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να εμβολιαστεί στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να ταξιδέψει μια απόσταση για να μπορέσει να βρει τον να εμβολιαστεί αποτελεσματικά. Όμως εδώ πέρα είναι πρόβλημα logistics, ότι η μεταφορά του εμβολίου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορεί να γίνεται με πολύ μεμονωμένες δόσεις σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι σαφές αυτό που είπατε, κύριε Πνευματικέ, αλλά υπάρχει ο αντίλογος ότι θα μπορούσαν να έρθουν εμβόλια από άλλες εταιρείες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν. Ακόμα, ακούστε, το μόνο εμβόλιο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει το μόνο εμβόλιο αυτή τη στιγμή το οποίο είναι FDA. Είναι της Μοντέρνα, το οποίο και αυτό το εμβόλιο πρόκειται να έρθει στη χώρα. Είναι το μοναδικό που έχει πάρει έγκριση. Δεν βρίσκονται. Ναι, το μόνο άλλο εμβόλιο είναι της Μοντέρνα, το οποίο δεν χρειάζεται τέτοια συντήρηση για να μπορείς να μεταφερθεί. Όσον αφορά τα εμβολιαστικά κέντρα, είπαμε ότι προσπαθούμε να ανοίξουμε πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως ο περιοριστικός παράγοντας για αυτή τη διαδικασία είναι ο αριθμός των εμβολίων που έχουμε διαθέσιμα. Άρα το να ανοίξουμε πάρα πολλά εμβολιαστικά κέντρα δεν θα μπορέσουμε να εμβολιάσουμε περισσότερο κόσμο. Θα φτάσουμε να εμβολιάζουμε 4-5 σε κάθε κέντρο. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να αυξηθεί ο αριθμός. Έχει αυξηθεί σημαντικά και πιστεύω ότι
άμεσα, θα φτάσουμε στα νούμερα όπως θα θέλουμε. Ναι. Αυτό, το γεγονός είναι αλήθεια ότι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια ανοσία γέλης θα χρειαστούμε περίπου 11 εκατομμύρια εμβόλια, άμα υπολογίσουμε ότι δύο φορές πρέπει να εμβολιαστούν οι άνθρωποι. Θέλουμε ένα σχετικό χρονικό. Εδώ τα καταφέρατε η κυβέρνηση, κύριε Πνευματική, μέσα σε όλο αυτό το κύμα της πανδημίας από την αρχή μέχρι σήμερα. Είμαστε βέβαιοι, έχουμε πίστη στην κυβέρνηση ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν για τον κόσμο, γιατί και κόσμος δεν είναι μόνο ο κόσμος που μας βλέπει, ο κόσμος είναι και οι οικογένειές σας και οι οικογένειές μας. Αφορά όλους μας. Άρα αυτό είναι μια καλή σύμπνοια ώστε όλοι να ενωθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και να ενισχύσουμε το έργο του Πρωθυπουργού, ναι, για να γίνει γρηγορότερο. Έχει να κάνει και με το άνοιγμα της οικονομίας. Όσο περισσότερο γρήγορα γίνουν οι εμβολιασμοί, τόσο πιο γρήγορα θα μπει και μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Δεν ξέρω αν αυτό το οποίο λες, ήθελα να ρωτήσω κάποιον να απαντήσει, ότι κάνοντας το εμβόλιο είναι τόσο εύκολο το κομμάτι το να ασθενήσει κάποιος. Μισό λεπτό. Μια που είναι γιατροί, καλά το θέτεις. Δεν είναι. Έχετε έτσι. Τι σημαίνει, δηλαδή έκανα τον εμβόλιο, γλίτωσα από τον COVID. Μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα πιάσει. Γιατί για εγώ πείτε, δεν νομίζω ότι κάνοντας μόνο το εμβόλιο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ανοίξουν κατευθείαν τα πάντα όλα και να αρχίσουν να κολλάνε. Όχι κατευθείαν, αλλά μετά. Το κατευθείαν, εμβόλιο... ξέρεις, στο μυαλό του άλλου σου λέει: έκανα το εμβόλιο, μια χαρά να ανοίξω την εταιρεία. Πρέπει να κάνει και τη δεύτερη δόση, να περάσει και ένα διάστημα και μετά. Για ξεκαθαρίστε το μας λίγο αυτό. Εάν κάνουμε, εφόσον κάνουμε το εμβόλιο και περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν θα έχουμε για ένα διάστημα, το ξέρετε ποιο είναι αυτό, ανοσία από τον ιό. Ή μπορεί να είμαστε ευάλωτοι σε άλλη μετάλλαξη του ιού. Είστε γιατροί όλοι, οπότε... Πώς να απαντήσεις. Ναι, ας ξεκινήσουμε να δώσουμε το ρόλο στον κύριο Γιώγιακα, γιατί ο κύριος Πνευματικός μίλησε πριν από λίγο. Είστε όλοι γιατροί. Να πάρουμε σύντομη απάντηση από όλους. Ναι, σύντομη απάντηση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, επειδή είμαστε γιατροί, εκτιμώ ότι όλοι οι άλλοι έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση των εμβολίων. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περάσει στο κοινό είναι ότι δεν έχει λήξει και δεν είμαστε επιρρεπείς πλέον στον COVID. Τιμώ και πρέπει σε όλους μας να το κατανοήσουμε και να το ξέρουμε καλά ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εκ νέου να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Μάλιστα. Να πάμε. Κύριε Γιώγιακα, έχουμε πολλά θέματα. Πιο σύντομες απαντήσεις, παρακαλώ, συγγνώμη που σας πιέζουμε, αλλά είναι πολλά τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, η γνώμη σας. Το εμβόλιο της Pfizer δίνει μια κάλυψη με ανοσία του επίπεδου του 95%. Που σημαίνει ότι μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο εμβολιασμένος δεν διατρέχει κίνδυνο στο επίπεδο 95%. Όμως να επιμένω ότι η ιεράρχηση που κάνει από την Επιτροπή Εμβολιασμών πρέπει να περιλάβει και τους άσχοντες καρδιοπαθείς, πνευμονιοπαθείς, διαβητικούς, υπερτασικούς και άλλες ομάδες χρονίους πασχόντων, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε ότι με όλους αυτούς που έχουν κρατάω το ποσοστό του 95% από εσάς. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Κύριε Παπαδόπουλε, κρατάω αυτό που είπατε σαν ποσοστό. Κύριε Φραγκίδη, έχετε την ίδια άποψη για το ποσοστό? Ναι, το ποσοστό είναι το ίδιο, αν και δεν τον ακούω καλά τον κύριο Παπαδόπουλο. Δυστυχώς έχουμε το μόνιμο πρόβλημα αυτό λόγω του κορονοϊού. Η επικοινωνία μας με όλους σας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, γιατί μιλάμε μέσω Skype. Συμφωνείτε για το 95% προστασίας? Ναι, πάνω από 90%, αλλά... Κοιτάξτε, το ερώτημα που κάνατε είναι ακριβώς το πιο σημαντικό ερώτημα που κάνει και όλος ο κόσμος, γιατί δεν είναι καλά πληροφορημένος. Είναι σίγουρο ότι για να έχουμε μία ανταπόκριση και δημιουργία αντισωμάτων για ανοσία μετά το εμβόλιο πρέπει να περάσουν τουλάχιστον γύρω στις 4 εβδομάδες, που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε την πρώτη δόση και να κάνουμε μετά από 21 μέρες τη δεύτερη δόση όσον αφορά το εμβόλιο της Pfizer. Αλλά αντισώματα, για να είμαστε σίγουροι, θα βλέπουμε να αναπτύσσονται σε σημαντικό βαθμό μετά την πρώτη εβδομάδα της δεύτερης δόσης. Είστε όλοι γιατροί. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα για την ψήφιση
για το νομοσχέδιο στην επέκταση των χωρικών υδάτων στον Ιόνιο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που έχω από τηλεθεατές. Είστε βουλευτές και γιατροί. Τι προέχει, παρακαλώ πολύ, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι εντολές των ιατρών ή τα προεδρικά διατάγματα? Θέτω μία ερώτηση που είναι πολύ συγκεκριμένη. Εντολές γιατρών που είναι ότι... Ότι μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να ασθενεί, να υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα, ο γιατρός να δώσει οδηγίες, το προεδρικό διάταγμα να λέει άλλα. Και ο γιατρός να δίνει μια συγκεκριμένη εντολή. Παράδειγμα, γιατρέ. Κοιτάξτε, επιτρέπετε. Πάνω απ' όλα είναι το γιατρή των καθήκων και ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιπτώσεις, εκτιμώ ότι θα είναι γιατροί να πράξουμε αυτό που δείχνουμε στη δεδομένη στιγμή, που είναι ο όφελος του κοινού. Είναι πάνω, εννοείται, οι ιατρικές εντολές προς οποιονδήποτε έχει πρόβλημα και κάπου μπορεί να προσκούει κάτι σε προεδρικά διατάγματα, σωστά? Πρώτα είναι... Αυτό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι. Πρέπει πρώτη μας προτεραιότητα να είναι το ιατρικό μας καθήκον, ιδιαίτερα όταν υπάρχει χρησιμότητα στη ζωή κάποιου συμφρόντου μας. Ειδικά όταν υπάρχει θέμα ανθρώπινης ζωής, δηλαδή αν κάποιος η ζωή του τίθεται σε κίνδυνο και μπορεί να, παράδειγμα να μου επιτραπεί η έκφραση, επειδή υπάρχει ερώτηση τηλεθεατή, να πάθει ένα κοπή καρδιάς. Τι προέχει, το τυπικό ενός προεδρικού διατάγματος ή η εντολή του ιατρού, ποιος υπακούει ποιον? Προέχει να δώσουμε τη δυνατότητα στον συνάδελφό μας να εξαντλήσουμε τις τελευταίες πιθανότητες που έχει να τον διατηρήσουμε στη ζωή. Μα... Εγώ ότι αυτό θα κάνει κάθε συνάδελφος γιατρός και βουλευτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Ήταν αίτημα τηλεθεατών γιατί είχαν απορίες, για παράδειγμα, αν θα πρέπει οι αρχές να ακολουθήσουν προεδρικά διατάγματα ή να ακολουθήσουν τις ιατρικές εντολές, λέγοντας μάλιστα ότι ένας άνθρωπος μπορεί, είστε και καρδιολόγος, από μία πάθηση καρδιακή να φύγει από τη ζωή από ανακοπή ανά πάσα στιγμή. Άρα ακολουθούμε αυστηρά τις εντολές των ιατρών. Υπερβαίνει τα προεδρικά διατάγματα. Ανά πάσα στιγμή και όπου και αν βρισκόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Συγγνώμη, κάποιος μιλάει και δεν ακούω. Συγγνώμη. Κάποιος μιλάει και δεν σας ακούω. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είστε? Ναι, ναι. Σας λέω ότι στο ζήτημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των τεστ από τους θεράποδες γιατρούς δεν ακολουθείται αυτός ο κανόνας, τον οποίο επισημαίνεται πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω μία, ναι, μία απάντηση. Έλα. Να δώσω κι εγώ, δεν ξέρω. Θα μπορούσα? Ναι, ναι, πολύ, ναι, σύντομα, ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι η κακιά αυτή τη στιγμή. Ναι, μισό λεπτό. Επειδή το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η ζωή του ολόκληρη, άρα σε ζητήματα που αφορούν την υγεία των ανθρώπων, τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γιατροί. Και άρα και οι γιατροί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μη βουλευτές, πρέπει σαν πρώτο στόχο να έχουν να σώσει τη ζωή κάθε ανθρώπου. Επομένως... Δηλαδή αν δώσετε μια εντολή σε έναν... Αν δώσει ο γιατρός μια εντολή σε έναν αστυνομικό ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει και πρέπει να οδηγήσει ο αστυνομικός, εκτελείται η εντολή του ιατρού, γιατρέ, ή αφήνουμε τον άνθρωπο να οδηγηθεί σε κίνδυνο? Όχι. Εφόσον είναι εντολή γιατρού, κατά την άποψή μου, βλέποντας ότι κινδυνεύει η ζωή, πρέπει να προηγηθεί η εντολή του γιατρού. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κάποιος ως βουλευτής και ως γιατρός πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή έχουμε ερωτήματα τηλεθεατών. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Εντολή γιατρού. Η εντολή γιατρού. Μάλιστα. Ωραία, γιατί εδώ, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει λίγο όλοι το τι σημαίνει γιατρός, το τι σημαίνει εντολή γιατρού, είτε σε αστυνομικό, είτε σε κάποια άλλη αρχή, είτε στο οτιδήποτε, και τι σοβαρότητα έχει οι γνωματεύσεις του λειτουργήματος των οποίων κάνατε. Εδώ καταπατήθηκαν συνταγματικά δικαιώματα του συντάγματος για λόγους δημοσίας υγείας για το θέμα του COVID. Καταστρατηγήθηκαν και καταπατήθηκε το Σύνταγμα. Γιατί προέχει η δημόσια υγεία. Να περάσουμε, ναι, σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
Είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για τα εθνικά θέματα της χώρας μας, καθώς θα μου επιτρέψει να καλησπέρισω και τον κύριο Χαλκιώτη Γαβρίλο, σύμβουλο επιχειρήσεων και οικονομολόγο, γιατί θα πάμε και στα θέματα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον νέο Υπουργό Εργασίας, και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και εκεί. Κύριε Χαλκιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα και στους συνομιλητές. Λοιπόν, να